Έχουμε τον κύριο Κώστα Διαμαντή από την BMW για να μιλήσουμε για την ολοκένουργια BMW iX3. Καλημέρα σας κύριε Διαμαντή, πώς είμαστε? Καλημέρα σας, μια χαρά, πολύ όμορφα. Λοιπόν, έχουμε επιτέλους ένα ολοκένουργιο αμιγώς ηλεκτρικό SUV. Τι θα φέρει αυτό στην γκάμα των ήδη υπάρχοντων μοντέλων της εταιρείας? Πράγματι, όταν μιλάμε για τη νέα BMW iX3, είναι η πρώτη αμιγώς ηλεκτρική BMW X. Ενσαρκώνει απόλυτα την στρατηγική του BMW Group, που η στρατηγική μας είναι η δύναμη της επιλογής για τον πελάτη, Power of Choice, και είναι το πρώτο μοντέλο που έρχεται με αμιγώς ηλεκτρική έκδοση και συμπληρώνει τις υπόλοιπες όλες τις άλλες εκδόσεις της BMW X3, που είναι βενζίνη, diesel και plug-in υβριδική. Είναι μια νέα εποχή αυτή της ηλεκτροκίνησης. Στο BMW Group έχουμε ξεκινήσει εδώ και 10 χρόνια με την ηλεκτροκίνηση. Τότε που είχαμε πρωτοπαρουσιάσει το BMW i3, γίνεται ένας σταδιακός εξηλεκτρισμός όλων των μοντέλων της BMW, που σημαίνει ότι πλέον προσφέρουμε plug-in υβριδικές και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις. Και εκεί στοχεύουμε να προσφέρουμε όλο και περισσότερα μοντέλα, συμπληρώνοντας όλες τις κατηγορίες μοντέλων που μπορεί να αγοράσει ένας πελάτης. Ωραία. Λοιπόν, όσον αφορά τα υπόλοιπα, τις υπόλοιπες επιλογές όσον αφορά τον θέμα των κινητήρων, η καινούργια η X3, τι επιλογές έχει για κάποιον που ακόμα δεν είναι έτοιμος να πάει απευθείας σε αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο? Υπάρχουν επιλογές για να αγοράσει κάποιος κινητήρα βενζίνης ή δίζελ από 2.000 κυβικά και πάνω. Αλλά η συγκεκριμένη έκδοση, η iX3, νομίζω ότι τα προσφέρει όλα. Έχει έναν ηλεκτροκινητήρα που αποδίδει 286 ύπους με μια αυτονομία που φτάνει τα 460 χιλιόμετρα. Δεν εκπέμπει καθόλου ρήπους το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Είναι πάρα πολύ οικονομικό, είναι γρήγορο, είναι πρακτικό, είναι συναρπαστικό στην οδήγηση. Και νομίζω ότι και από πλευράς οδήγησης είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά της BMW που το κάνει μοναδικό στην κατηγορία του. Επειδή άκουσα, είπατε για έναν ηλεκτροκινητήρα, αυτό σημαίνει αυτομάτως ότι η συγκεκριμένη είναι δικίνητη, να υποθέσω? Η συγκεκριμένη, ναι, είναι δικίνητη και έχει κίνηση στον πίσω άξονα. Α, ωραία, εντάξει. Δηλαδή, ναι. Τουλάχιστον ναι. Σε σχέση με τον ανταγωνισμό που οι πιο πολλοί έχουν την κίνηση εμπρός, η κίνηση στον πίσω άξονα εξακολουθεί να είναι κάτι διαφορετικό, όπως πάντα ήταν έτσι κι αλλιώς η συγκεκριμένη επιλογή στην BMW. Από εκεί και πέρα πάμε λίγο στα πιο έτσι, αυτά που ενδιαφέρουν πιο πολύ τον κόσμο, με χρόνους φόρτωσης, ανάλογα με το τι μπορεί να παρέχεται. Κοιτάξτε, ο χρόνος φόρτισης ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου εξαρτάται πάντα από το πού θα το φορτίσει κιόλας ο χρήστης. Δηλαδή, ποια είναι η τάση του ρεύματος, αν υπάρχει ταχυφορτιστής, ποια είναι η ισχύ του ρεύματος στο σπίτι του ή στο σημείο που φορτίζει. Το συγκεκριμένο μοντέλο απαιτεί περίπου γύρω στις 40 ώρες για να φορτίσει σε μία κανονική πρίζα σούκο. Okay, από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν όμως πολλές λύσεις. Μπορεί να έχει τοποθετημένο wallbox της εταιρείας της BMW στο σπίτι του, στον τόπο κατοικίας του, και να μπορεί να φορτίζει ακόμα πιο γρήγορα, να φορτίζει περίπου σε 10 ώρες, ή μπορεί να έχει και φορτιστή που να μπορεί να βρει, μάλλον ταχυφορτιστή που να μπορεί να φορτίσει το αυτοκίνητο σε 3,5 ώρες. Α, οκ. Okay. Μιλάμε πάντα για οικιακούς φορτιστές, έτσι? Ναι. Ναι, οπότε στην περίπτωση λοιπόν που θα βγει έξω στον δρόμο και θα πάει στους ταχυφορτιστές υψηλής απόδοσης, ποιο είναι η μικρότερη ώρα που θα χρειαστεί, ας πούμε, για να φορτίσεις το 80%, όπως λένε περισσότερες εταιρείες?
Θα χρειαστεί περίπου 1 ώρα και 42 λεπτά αν υπάρχει φορτιστής DC των 50 kW. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν πλέον, γίνεται και εγκατάσταση σε νέους ταχυφορτιστές των 150 kW. Οπότε εκεί για να μπορέσει να φορτίσει μέχρι το 80% της μπαταρίας θα χρειαστεί 36 λεπτά. Όλη η τεχνολογία των φορτιστών συνεχώς αναπτύσσεται, οπότε σύντομα θα βλέπουμε ταχυφορτιστές των 150 kW που θα μπορούν οι χρήστες να φορτίσουν πιο γρήγορα τα αυτοκίνητά τους. Okay. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αν κάποιος θέλει να επιλέξει τετρακίνητο μοντέλο στην καινούργια την X3, οι επιλογές του ποιες είναι? Κοιτάξτε, αν μιλάμε για την αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, δεν υπάρχει τετρακίνητη επιλογή, μόνο η δικίνητη. Από εκεί και πέρα όμως, αν θέλει βενζινοκίνητη ή diesel ή πλάγιν υβριδική έκδοση, υπάρχει δυνατότητα, υπάρχουν οι εκδόσεις 20i, υπάρχουν 25i σε βενζινοκίνητες εκδόσεις, η πλάγιν υβριδική έκδοση 30i παρέχει τετρακίνηση, η οποία όμως δεν είναι μόνιμη, μεταβάλλεται από τον μπροστινό άξονα στον πίσω σύμφωνα με το οδόστρωμα, σύμφωνα με το πρόγραμμα οδήγησης που έχει επιλέξει ο χρήστης, καλύπτοντας τις ανάγκες του. Okay. Κάτι άλλο, επειδή άκουσα ότι είπατε ότι για το βενζινοκινητήρα ότι είναι από το 2000 κυβικά και πάνω. Η πιο μικρή, δηλαδή, η πιο μικρός κινητήρας που κυκλοφόρησε μέσα. Ναι. Στη Χ3. Στη Χ3 ξεκινάμε από τα 2000 κυβικά και πάνω. Πώς υπάρχουν και 3-λίτροι κινητήρες. Πώς και δεν επιλέχτηκε κάποιος με πιο μικρός κινητήρας, πιο οικονομικός, ας πούμε, όπως είναι συνηθής φαινόμενο πλέον? Γιατί μου κάνει αρκετή εντύπωση αυτό το γεγονός. Κοιτάξτε, οι πιο μικροί κινητήρες των 1500 κυβικών που συνδυάζονται με ηλεκτροκινητήρες για πλάγιν υβριδικές εκδόσεις είναι διαθέσιμοι στη Χ1 και στη Χ2. Στην περίπτωση τώρα της Χ3, νομίζω ότι αυτήν την απάντηση γνωρίζουν καλύτερα οι μηχανικοί μας. Παρ' όλα αυτά να πω ότι έχει να κάνει κιόλας και με το βάρος και με τον όγκο του αυτοκινήτου και πρέπει, νομίζω, κάθε μοντέλο να προσφέρει και να δίνει στον οδηγό την καλύτερη δυνατότητα για να μπορέσει, ας πούμε, να απολαύσει το αυτοκίνητό του. Νομίζω ότι δεν ήταν εφικτό από μηχανολογικής πλευράς για το μέγεθος της Χ3 να μπει ένας μικρότερος κινητήρας. Okay, οπότε ας αφήσουμε το γεγονός λοιπόν του μεγέθους του κινητήρα και πάμε λίγο στο οικονομικό. Ποιες θα είναι οι διαφορές, ας πούμε, σε θέμα τιμών, ας πούμε, το να πάρει την πιο οικονομική έκδοση που φαντάζομαι θα είναι ο βενζινοκινητήρας με την αμιγώς ηλεκτρική? Ο βενζινοκινητήρας για τη Χ3, η τιμή, ας πούμε, της έκδοσης της 20i, αν θυμάμαι καλά, ξεκινάει περίπου από τις 55.000 ευρώ. Να πούμε ότι η βασική έκδοση όμως για την αμιγώς ηλεκτρική Χ3 είναι λίγο παραπάνω, είναι σε 64.200 ευρώ με το πακέτο Inspiring. Διαθέτει πλούσιο εξοπλισμό, καινοτόμες τεχνολογίες, λειτουργικά νέο λειτουργικό σύστημα iOS της BMW και περισσότερα συστήματα στην ασφάλεια και στη συνδεσιμότητα. Οπότε θέλω να πω ότι με περίπου 10.000 ευρώ παραπάνω πηγαίνει σε μια έκδοση που είναι ακόμα πιο τεχνολογικά εξοπλισμένη, πιο πλούσια και σου δίνει μια τελείως διαφορετική αίσθηση οδήγησης που βασίζεται στη βιώσιμη μετακίνηση. Φανταστείτε να οδηγείς ένα αυτοκίνητο τέτοιου μεγέθους όπως είναι η Χ3, να μην εκπέμπεις καθόλου ρήπους, να μην ακούγεται καθόλου το όχημα κατά τη διάρκεια της οδήγησης και να μπορείς επίσης να απολαμβάνεις στιγμές εκτός πόλης με την οικογένειά σου, πηγαίνοντας εκδρομές και κάνοντας διάφορες δραστηριότητες. Okay, τα επόμενα βήματα μετά την IH3, ποια θα είναι στο θέμα της ηλεκτροκίνησης, ποια είναι τα επόμενα πλάνα?
Κοιτάξτε, έχουμε, όπως ανέφερα και νωρίτερα, ξεκινήσαμε πριν από 10 χρόνια με την BMW i, που στην ουσία η BMW i λειτουργήσε ως εκολαπτήριο ιδεών και τεχνολογιών για την BMW στο κομμάτι της ηλεκτροκίνησης. Σταδιακά εξελίχθηκε πάρα πολύ η μάρκα, συνεχίζοντας μάλλον με plug-in υβριδικές εκδόσεις σε όλες τις κατηγορίες. Τώρα πλέον έχουμε περισσότερα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα με την παρουσίαση της iX3. Το επόμενο βήμα είναι στο τέλος της χρονιάς να παρουσιάσουμε την τεχνολογική ναυαρχίδα της BMW, που είναι η iX, και προσθέτει πάρα πολλές τεχνολογίες που δεν αφορούν μόνο την ηλεκτροκίνηση και την κίνηση του αυτοκινήτου, τη μετακίνηση ενός τέτοιου αυτοκινήτου χωρίς την εκπομπή ρήπων, αλλά μιλάμε και για συστήματα αυτοματοποιημένης οδήγησης, εξελιγμένα συστήματα συνδεσιμότητας, νέα διαφορετική φιλοσοφία στη σχεδίαση του αυτοκινήτου, και όχι μόνο στην εξωτερική σχεδίαση αλλά και στην εσωτερική. Φανταστείτε ένα αυτοκίνητο να μοιάζει με lounge, που μπαίνεις μέσα, κάθεσαι αναπαυτικά, βάζεις τον προορισμό σου, δεν οδηγείς καθόλου αν το επιλέξεις, γιατί πάντα θα μπορείς να επιλέξεις αν θέλεις να οδηγήσεις ή όχι, και το αυτοκίνητο σε πηγαίνει στον προορισμό σου και εσύ μπορείς να κάθεσαι και να δουλεύεις εκείνη την ώρα, να ξεκουράζεσαι, να έχεις βάλει χαλαρή μουσική, οτιδήποτε, και να μην οδηγείς. Οπότε αυτή είναι η καινούργια ημέρα και τη βλέπουμε να έρχεται όλο και πιο γρήγορα. Σε αυτό που είπες, Κώστα, ότι έρχεται η καινούργια ημέρα όλο και πιο σύντομα, πόσο έτοιμα θεωρείς ότι είναι εδώ στη χώρα μας τα πράγματα και πόσο γρήγορα ή αργά θα πάμε στη χώρα μας για να βάλουμε τον Έλληνα σε αυτή τη διαδικασία? Κακά τα ψέματα, πρέπει και εμείς να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία όλοι μας. Θα σας πω ότι έχω παρατηρήσει, επειδή είμαι στην αγορά αυτοκινήτου εδώ και αρκετά χρόνια, ο ρυθμός ανάπτυξης προς την ηλεκτροκίνηση, θα έλεγα τον τελευταίο 1,5 χρόνο, είναι ραγδαίος. Ξαφνικά, εκεί που κανείς δεν ήθελε να ακούει για την ηλεκτροκίνηση, κανείς δεν γνώριζε την ηλεκτροκίνηση, δειλά-δειλά βλέπαμε κάποιες plug-in υβριδικές εκδόσεις από πολλούς κατασκευαστές να εμφανίζονται στην ελληνική αγορά. Ξαφνικά δημιουργήθηκε το πρόγραμμα από την ελληνική κυβέρνηση, το Κινούμε Ηλεκτρικά, όπου επιδοτούνται πλέον τα ηλεκτροκίνητα οχήματα, και έγινε μέσα σε ένα μήνα στην ουσία μια πολύ μεγάλη στροφή προς την ηλεκτροκίνηση. Νομίζω ότι θα είμαστε και εμείς σαν χώρα έτοιμοι για την επόμενη μέρα. Ήδη ετοιμαζόμαστε. Βλέπουμε όλους τους κατασκευαστές να έχουν περισσότερα μοντέλα σε όλες τις κατηγορίες plug-in υβριδικές εκδόσεις και ηλεκτρικές εκδόσεις σε όλες τις κατηγορίες που προσφέρουν στους πελάτες τους. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε και επενδύσεις να έρχονται στην Ελλάδα, πολλές επενδύσεις από γερμανικές εταιρείες και από εταιρείες, ας πούμε, ξέρετε όλοι ότι έχει έρθει και η Tesla πλέον στην ελληνική αγορά, και νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο και γρήγορα μπορεί να ακολουθούμε τις άλλες αγορές στο κομμάτι αυτό, αλλά νομίζω ότι δεν θα αργήσουμε πολύ κι εμείς να εξελιχθούμε στο κομμάτι της αυτοκίνησης. Το θέμα για μένα είναι ότι εσύ αυτή τη στιγμή εκπροσωπείς μια μάρκα, μια premium μάρκα, η BMW εδώ και πολλά χρόνια εκφράζει την premium κατηγορία. Πόσο εύκολο είναι πλέον, γιατί στο εξωτερικό βλέπουμε ότι αρχίζει παιδεία στην ηλεκτροκίνηση πολλά χρόνια πριν και μπαίνει ο κόσμος σε αυτή τη διαδικασία. Πλέον εδώ στη χώρα μας, στην premium κατηγορία, όπως είναι επανεφέρεται η BMW, πόσο εύκολο είναι να εξοικειωθεί ο Έλληνας ο οποίος θα αποκτήσει μια BMW, αμιγώς ηλεκτρική ή plug-in hybrid? Θα χρειαστεί ένα σύντομο χρονικό διάστημα προκειμένου να εξοικειωθεί με τον τρόπο που λειτουργεί ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Θα πρέπει να αλλάξει τελείως τον τρόπο σκέψης, πώς σκέφτεται, γενικότερα τι σημαίνει για αυτόν ένα αυτοκίνητο. Δηλαδή, ένα αυτοκίνητο δεν, σίγουρα, ας πούμε, θα πρέπει να σου αρέσει από πλευράς σχεδίασης, από να καλύπτει τις ανάγκες σου, αλλά θα πρέπει να σκέφτεσαι και πώς μετακινείσαι.
τι κόστος έχει για σένα ένα αυτοκίνητο για να κάνεις τη δουλειά σου, για να μετακινήσεις. Σίγουρα θα χρειαστεί κάποιος χρόνο προκειμένου να μάθει πώς λειτουργεί ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ποια είναι τα προγράμματα οδήγησης, πώς θα φορτίζει το αυτοκίνητό του, πόσο χρόνο θα χρειάζεται για να φορτίσει το αυτοκίνητό του. Θα πρέπει να έχει ένα πλάνο στο μυαλό του κιόλας, αν θα πάει κάπου, αν έχει την απαιτούμενη αυτονομία για να πάει και να γυρίσει, αν εκεί που θα πάει θα μπορεί να φορτίσει. Οπότε όλο αυτό δηλαδή, όλο αυτό θα πρέπει να το δουλέψει κάποιος στο μυαλό του, αλλά από ένα σημείο και έπειτα γίνεται συνήθεια. Να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα για τον εαυτό μου. Εδώ και αρκετό καιρό οδηγούσα αυτοκίνητο diesel. Κάποια στιγμή έγινε η αλλαγή και αυτή τη στιγμή έχω ένα plug-in υβριδικό μοντέλο. Πηγαίνω στην εταιρεία, με το που φτάνω στη δουλειά μου, το βάζω στην πρίζα, φορτίζω. Μετά γυρίζω σπίτι, το αφήνω το αυτοκίνητο, το βάζω στην κανονική πρίζα, πάλι φορτίζει. Είναι όπως φορτίζει το τηλέφωνό σου, δηλαδή. Έχεις μάθει πλέον και έχεις μπει σε μια λογική που σου γίνεται συνήθεια. Και νομίζω ότι πολύ εύκολα μπορείς να εξοικειωθείς. Αλλά το θέμα είναι ότι θα πρέπει να δούμε και εμείς, ως καταναλωτές, πώς πρέπει να αλλάξουμε λίγο τις συνήθειές μας και πώς μπορούμε να συμβάλλουμε σε ένα καλύτερο περιβάλλον και σε μια καλύτερη μέρα. Να αλλάξουμε τις συνήθειές μας, μεγάλη κουβέντα. Για τους Έλληνες ειδικά είναι μεγάλη κουβέντα να αλλάξουμε τις συνήθειες και τον τρόπο οδήγησης. Είναι μεγάλη κουβέντα, αλλά νομίζω ότι δεν είναι πολύ δύσκολο. Γιατί θυμάστε πώς ήταν στην αρχή, ειδικά όταν είχαν παρουσιαστεί και όλα τα μοντέλα diesel, τι όλοι είχαμε στο μυαλό μας, ότι τα αυτοκίνητα που διαθέτουν πετρελοκινητήρες είναι μόνο ταξί ή ξέρω εγώ επαγγελματικά οχήματα ή οτιδήποτε, και σταδιακά τώρα άνοιξε όλη η αγορά και όλοι έχουν diesel και έχουν συνηθίσει, ας πούμε, το θόρυβο ενδεχομένως προκαλεί ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Εδώ είναι το άκρος αντίθετο. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα να μπαίνετε σε ένα αυτοκίνητο που δεν ακούγεται τίποτα, οδηγείς, απολαμβάνεις την ησυχία, δηλαδή δεν ακούς καθόλου θορύβους μέσα στην πόλη, γίνεσαι ένα με το περιβάλλον στο οποίο κινείσαι και αισθάνεσαι καλά, γιατί δεν ρυπαίνεις το περιβάλλον καθώς πηγαίνεις τις βόλτες σου ή στη δουλειά σου ή οπουδήποτε αλλού. Και κάτι τελευταίο, δεν ξέρω αν αναφερθήκατε γιατί είναι εκτός στούντιο, αποκτώντας μια BMW, αμιγώς ηλεκτρική, έχω κάποιον φορέα που συνεργάζεται, μια εταιρεία που συνεργάζεται την BMW για παροχή ταχυφορτιστή, για φτηνότερη κατανάλωση και όλα αυτά. Συνεργαζόμαστε με την Energy, το ομίλου Motor Oil, και προσφέρουμε σε όλους τους πελάτες που έχουν πλάγιν υβριδικά και αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα διάφορα προνόμια. Προσφέρουμε δωρεάν φόρτιση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Τους δίνουμε μια κάρτα και μπορούν να πηγαίνουν στο δίκτυο που είναι τοποθετημένοι φορτιστές της εταιρείας και της Motor Oil, που συγκεκριμένα έχουν τα βενζινάδικα της Αβίν, να φορτίζουν εκεί τα αυτοκίνητά τους δωρεάν. Προσφέρουμε επίσης κάποιες εκπτώσεις για οικιακή χρήση ρεύματος και πολλά άλλα προνόμια. Πάντως είμαστε, γενικότερα κάνουμε συνεργασίες και εξετάζουμε τρόπους για να επεκτείνουμε την ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οι συνεργασίες πρέπει να υπάρχουν, γιατί μέσα από αυτό θα πάει και ο άλλος να αγοράσει και ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ένα plug-in hybrid. Να ξέρει ότι η εταιρεία ακριβώς από εκεί που το παίρνει το στηρίζει. Έχει κάποια πράγματα που θα το στηρίξει για τα πρώτα χρόνια τουλάχιστον, για να μπορέσει να οδηγήσει το αυτοκίνητο που ήθελε να αποκτήσει. Αυτό που του αρέσει. Πολύ σωστά. Αλλά να ξέρετε ότι σίγουρα η ηλεκτροκίνηση πλέον έχει έρθει στην Ελλάδα. Υπάρχουν επιλογές, υπάρχουν δυνατότητες. Έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ γρήγορα αυτό τον τελευταίο 1,5 χρόνο και νομίζω ότι πολύ σύντομα η ηλεκτροκίνηση θα γίνει και στη χώρα μας μια καθημερινότητα.
αρκεί να αλλάξουμε λίγο τις συνήθειες, αρκεί να μην τις συνήθειές μας, αρκεί να μην την φοβόμαστε. Και νομίζω ότι οδηγώντας ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, όταν μπει στο τιμόνι ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου, ειδικά μιας ηλεκτρικής BMW, σίγουρα έχεις τα ίδια και παραπάνω ωφέλη από ό,τι αν οδηγούσες μια συμβατική έκδοση. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε για όλα αυτά που μας είπατε. Ήταν πάρα πάρα πολύ επικοδομητική η συζήτησή μας. Ό,τι νομίζω θα χρειαστεί οποιοδήποτε να μάθει παραπάνω μπορεί να μπει στα site σας και να, ή σε κάποια αντιπροσωπεία και να μάθει περισσότερα. Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε για τον χρόνο σας καταρχήν. Φυσικά, σας ευχαριστώ και εγώ για την όμορφη κουβέντα μας και για τη φιλοξενία και για τους φίλους και φίλες ακροάτριες που ήταν, ακροατές και ακροάτριες που ήταν μαζί μας. Ωραία, λοιπόν, να είστε καλά και καλό το υπόλοιπο το τρίμερο. Ευχαριστώ πολύ, καλά να περάσετε. Γεια σας.